Ισιώνα είναι τα μέχρι στιγμής μηνύματα για τις προοπτικές της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, μέχρι το τέλος Απριλίου είχε καταγραφεί μείωση στις κρατήσεις της τάξης του 12,5%. Ωστόσο, οι μετέχοντες στη συνεδρία έστειλαν μηνύματα αισιοδοξίας για Ιούλιο και Αύγουστο και στόχος είναι να καλυφθούν και οι ζημιές των άλλων μηνών. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Χάρης Λοϊζίδης, είπε ότι καταγράφηκε μείωση της ανεργίας στον κλάδο, αφού τους τελευταίους δύο μήνες έχουν προσληφθεί 2.700 άτομα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και τουριστικά καταλήματα. Εάν σε αυτήν την περίοδο της ύφεσης έχουν προσθεθεί 2.700 θέσεις εργασίας, νομίζω ότι πρέπει να θεωρηθεί θετικό και όχι να κάνουμε κριτική είτε για το σχέδιο είτε για τη βιομηχανία. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Εμπορίου, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Λευτέρη Χρυσοφόρου, αποφάσισε να στείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και να του ζητούν να καταβάλει προσπάθεια ώστε η Κύπρος να συμπεριληφθεί στην κατηγορία των φτωχών χωρών. Η Κύπρος το 2004 εισήρθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλούσια χώρα και απεκλείστηκε από πολλά κοινοτικά και διαρθρωτικά προγράμματα εξαιτίας του ότι δεν ανήκε στην κατηγορία εκείνων των χωρών, όπως ήταν και η Ελλάδα, χώρες που θεωρούνται φτωχές και ουσιαστικά στηρίζονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας από συγκεκριμένα κονδύλια. Η Επιτροπή συζήτησε και τρόπους στήριξης των κυπριακών επιχειρήσεων και προώθησης των κυπριακών προϊόντων, με τον κύριο Χρυσοφόρου να απευθύνει έκκληση προς πάσα κατεύθυνση ώστε να προτιμούμε όλα τα κυπριακά προϊόντα και τις κυπριακές επιχειρήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,9% και μειώθηκαν οι εισαγωγές κατά 16,7%.